Πολύ καλά τα λέει ο Γιώργος. Δεν είναι ο Dirty FM. Πολύ καλά τα λέει. Όχι. Εντωμεταξύ το άσμα το ήξερα. Τον τραγουδιστή δεν ήξερα. Τον εγώ ήξερα, φίλε, ποιος είναι τραγουδιστής. Ο Γιώργος. Μου είπαν ότι χθες μπήκε χαμηλωμένο. Θέλω να με ανεβάσει, φίλε. Θες να με φας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μην βάλεις τέρμα όμως. Βάλ το τέρμα. Μηδέν, μηδέν λέει να είμαι. Μηδέν. Μηδέν είσαι. Εντάξει, εκεί να είμαι. Είσαι ένα μηδέν. Μηδέν, μηδέν, είσαι ένα μηδέν. Λοιπόν, ο Γιώργος του Λούμις. Βέβαια. Μεγάλο κομμάτι. Είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ. Να χαρά. Να χαρά. Ταυτίζομαι πλήρως. Ναι. Ωραία. Πλήρως ταυτίζομαι. Θα περάσει, πού θα πάει. Ο Νίκος θα μας καταθέσει σήμερα τα προσωπικά του βιώματα λόγω ενός θέματος που αντιμετωπίζει, όχι πολύ σοβαρού, μην ανησυχήσετε. Εσείς, οι χιλιάδες θα είμαστε στον Νίκο Μασχοβίτη. Αλλά πριν μας το αναλύσει, πάμε σε έναν ανυπόμονο πρώτο ακροατή, θα λέγαμε, ο οποίος έχει καλέσει ήδη το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έλα, ανυπόμονη νεκτάρι, τι γίνεται. Ο Τουλούμης έχει καμία σχέση με τον προπονητή που ξεκίνησε την διοχνία. Πάμε πάλι. Είναι εδώ σε τοπικές ομάδες, είναι Θεσσαλονικιός. Δεν αποκλείεται, γιατί νομίζω είναι Θεσσαλονικιός. Μπορεί να έχουν μακρινή συγγένεια. Μπορεί, ναι, μπορεί. Αδέρφια του Λούμι δεν είναι αυτά που ασχολούνται με τον μπάσκετ, τι λάθος κάνω. Ή ένας είναι. Ένας είναι ο coach. Ξέρω έναν του Λούμι. Οκ, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Παιδιά, το παίκτη που δεν βρήκατε χθες ήταν ο Αγγελίδης. Ο Ντίνος. Ναι. Όλα τα λεφτά της μεταγραφής του είχαν πάει στο γυναικείο μπάσκετ. Δεν το ξέρα. Και δύο συνεχόμενες περιόδους ο Sporting έγινε η πρώτη και η μοναδική μέχρι στιγμής ελληνική ομάδα που έχει παίξει σε δύο Final Four. Μάλιστα. Και μάλιστα το χάλκινο μετάλλιο το πήρε έχοντας στη σύνθεσή του την ξαδέλφη του Όντι Νόρις και στο τέλος από την κούραση δεν προκρίθηκε στον τελικό. Οκ. Δεν του δίνω τον Αγγελίδη. Τότε τη μεγάλη Άννη Κωνσταντινίδου και την παίκτρια που δεν βρήκατε που έπαιξε και τότε στο Sporting. Και εγώ σου λέω δεν υπήρχε περίπτωση να τη βρούμε όσο και να ψάχναμε. Παιδιά, θα την ξέρετε γιατί έχει περάσει. Παρότι είναι φανατική οπαδός του ΠΑΟΚ, δεν έχει παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει σε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες. Ακόμα και στη Θέρμη έχει παίξει. Ναι. Όχι όταν έπαιζε Α1. Είναι η Κατερίνα Πεταχτή. Η Πεταχτή? Ναι. Δεν την ξέρω, όχι. Παιδιά, εντάξει. Η Κατερίνα Πεταχτή. Βέβαια. Δεν έχουμε νεκτάρι με το γενικείο μπάσκετ, έχουμε ελάχιστους δεσμούς. Και όποιοι είστε στον ΠΑΟΚ. Αλλά έχουν κανονικούς δεσμούς. Κρακ. Οι κόρες της έχουν παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ερακλή, νομίζω. Κατσαμούρι λέγονται. Αν ψάξετε να το βρείτε. Απόλυτο σκοτάδι νεκτάρι. Πραγματικά. Δηλαδή έχει κατέβει γενικός αυτή τη στιγμή. Ναι. Παιδιά, εντάξει, Πεταχτή όμως εντάξει, είναι θελούς γιατί είναι η μόνη Θεσσαλονικιά που έπαιξε δύο τέτοια. Νομίζω και ακόμα μία ήταν. Αλλά ήταν η μόνη που έπαιξε πάνω από 50 χρόνια συνέχιζε να παίζει. Μάλιστα. Okay. Για σήμερα τι έχεις να μας δώσεις. Κρατάμε. Για σήμερα έχω να δώσω μια λάθος ενημέρωση που έγινε. Όπα. Μια πληροφορία, δεν θέλω να βάλω quiz. Είπαν ότι τα 19 νέα κρούσματα, τα 12 είναι από πτήσεις του εξωτερικού. Εγώ κάτι τέτοιο διάβασα. Συμπληρώσω από Ντόχα. Ότι το ένα, υπάρχει και ένα ακόμα κρούσμα, το οποίο είναι από Αγγλία, αλλά ήρθε από τον προμαχώνα Σερών. Το κρούσμα. Άρα είναι 13 τα εξωτερικά κρούσματα. Okay. Τα 12 με πτήση, το ένα μέσω οδικός. Εγώ είδα τα 12 ήταν από Ντόχα. Αυτό, μια πτήση από Ντόχα. Ήταν πτήση από Ντόχα. Ναι, ναι, έτσι διάβαζα πριν. Ντόχα. Παιδιά, αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία είναι ο κορονοϊός, όπως ήταν μας τότε Μάρτιο με Απρίλιο. Και Λατινική Αμερική λένε ότι γίνεται το ίδιο. Ναι, και εκεί και στη Σαουδική Αραβία τώρα έχει αρχίσει να ανεβαίνει και η Εμιράτα, όλα αυτά. Mm-hmm. Και ο ένας ήταν που ήρθε, άρα έχουμε 13 από εξωτερικό, ένας ήταν που ήρθε με τέτοιο και ξέρω για έναν συνοριοφύλακα και, ένα ακόμα, και μία ακόμα συγγενή του, και ένα συγγενικό του πρόσωπο πάνω στο σουφλί. Μάλιστα. Εξαιρετικό σουφλί, δύο φορές έχουμε πάει. Και το θετικό είναι από τη ΣΜΕΦ ότι, γιατί πρέπει να κοιτάμε και αυτό, ότι από τη ΣΜΕΘ μειώθηκαν κατά ένα τα άτομα που είναι μέσα. Βγήκε ναι. Ένας ακόμα μεγάλος ηλικία άντρας και έχουν μείνει 11 άτομα στη ΣΜΕΘ. Τον Τζιόδρα βγάλαμε. Καλά κάνει, ημερώνεται ρε φίλε και ημερώνει και καλά κάνει. Τζιόδρας. Καλά κάνει. Καλύπτει ένα κενό το οποίο υπάρχει πλέον επειδή μας σταμάσει την καθημερινή ενημέρωση. Επειδή πολλοί πάνε στα μπιτσόμπαρα όπως λέμε, ναι. Δεν ξέρω αν από σήμερα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο η μάσκα εκεί γίνεται προαιρετική για τα γκαρσόνια. Ναι και νομίζω θα σερβίρουν και καφέδες, αλλά δεν ξέρω από πότε. Ναι, αυτή είναι εβδομάδα. Ναι. Ναι, ναι. Αφυσιολογικό τρίμερο. Ναι, ναι, την εβδομάδα, παιδιά. Χωρίς μουσική βέβαια πάλι, οκ, okay, αλλά θα έχει και καφεδάκι πλέον. Τα μέτρα, επειδή τώρα είναι Δευτέρα και έχουμε αργία, λογικά δεν πρέπει να κάνετε εκπομπή. Για θα κάνετε. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, είπαμε.
Το έκτο στάδιο του μένουμε ασφαλείς πάει για 15 Ιουνίου. Ναι. Στο πέμπτο είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε στο πέμπτο. Κάθε Δευτέρα, 4. Είναι τα πρόοδοκα, αρματώδη. Πίστα 5. Το έκτο θα γίνει 15. Ναι. Και το έβδομο είναι για 29. Πολλοί πιέζουν για 22. Οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 40%. Αύριο μπορεί να πάνε 70. Λέω ένα παράδειγμα, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 70%. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Φυσικά υπάρχουν κάποια περιοριστικά μέτρα και είμαστε στο μείον 41 από το τέλος και το επίσημο. Ήσουν εξαιρετικός. Η ενημέρωση ήταν πληρέστατη. Έχει αρχίσει. Ορίστε. Ήσουν εξαιρετικός. Η ενημέρωση ήταν πληρέστατη. Ναι. Θέλετε να σας βάλω και ένα quiz. Βάλε, βάλε. Δώσε, βάλε δώσε. Και ένα τέτοιο τώρα. Παίξε λίγο με το μυαλό μας, θα λέγαμε. Με το μυαλό σας, ε. Εντάξει, λοιπόν. Θα βάλουμε ποια παίκτρια η οποία έπαιξε επειδή ήταν από μικρή εδώ. Γιατί μας γλεντάς ρε με γυναικείο μπάσκετ, δηλαδή. Δεν σου λέω δεν έχουμε, είμαστε άσχετοι, ρε. Βόλεϊ, βόλεϊ. Α, ακόμα χειρότερα. Τότε, άμα είναι βόλεϊ, ωραία. Από βόλεϊ ξέρουμε. Μπορεί να το βρει κανένα συγκρατήσιο. Σε Άρη και ΠΑΟΚ, ναι. Είναι από γείτονα χώρα, αλλά επειδή δεν έπαιζε ως ξένη, έπαιζε ως Ελληνίδα, γιατί είναι από μικρή εδώ. Η Τζούριτς. Ορίστε. Τζούριτς, όχι. Εγώ σας λέω ποια αθλήτρια. Ποια αθλήτρια. Ναι. Έχει παίξει Άρη και ΠΑΟΚ. Είναι από γείτονα χώρα και μάλιστα για να σας βοηθήσω, θα δώσω ένα βοηθητικό στοιχείο. Φέτος πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα, γιατί πληροφορίες λένε ότι επειδή θέλει να αποκατασταθεί στην προσωπική της ζωή. Ναι. Πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα φέτος με τις Ακαδημίες Πρωταθλητών Πέφτων. Άρα σας δίνω μεγάλη βοήθεια. Χα, βέβαια. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι Αριανός. Ναι. Θέλω να με πει πόσα τρόπαια έχει ο Άρης στο βόλεϊ. Ποιο βόλεϊ. Άντρων. Ένα. Νομίζω. Το πρωτάθλημα είναι. Νομίζεις. Έχει κι άλλο. Ανιστόρητος. Με πόσο πήρε το δεύτερο τρόπο για να σε βοηθήσω. Το δεύτερο τρόπο, ναι. Δηλαδή πόσο σκορ. Εννοείται ότι για να κέρδισε θα... το πρώτο είναι 3. Δεν μπορεί να κέρδισε 4-0, ας πούμε. Στο βόλεϊ ξέρουμε όλοι ότι είναι στα 3 νικηφόρα. Ναι. Και ποιος παίκτης που πήρε τον πρώτο τίτλο, γιατί στο δεύτερο έφυγε, γιατί ο δεύτερος τίτλος δεν έγινε στην περίοδο που ήταν αυτός ο παίκτης και ήταν φυσιολογικό, είχε πάρει χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και αμέσως μετά πήρε μεταγραφή στον Άρη. Τώρα, ερώτηση, τώρα είδα τον άλλο τίτλο. Είναι από, και τα δύο πρόσωπα είναι από τη γείτονα χώρα που αρχίζει από Β. Πιστεύω ότι σας βοήθησα, είναι πολύ γελίο το σημερινό. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Νεκτάρης. Χάλεσε το ξεκίνημα όμως. Αλλιώς πήγαμε να ξεκινήσουμε, μπήκε ο Νεκτάρης, δεν ξέρω τι. Ήθελε να φύγει, μάλλον μετά κάτι θα έχει κανονίσει, ξέρω εγώ. Για να βγω λίγο τώρα, γιατί έχω μια δουλειά μετά. Ναι, γιατί κάτι θα έχει δε. Μπορεί να έχει κανονίσει καφέ στη Θέρμη. Μπορεί, σωστά. Στο Lodge. Μπορεί. Μέγα jackpot, Νίκο. Χαμός. 10 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε να παίξουμε. Ωραία τα 10, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Νίκος από χθες ζει μια δύσκολη κατάσταση, θα λέγαμε. Εδώ και 3 εβδομάδες. Απλά από χθες έχω επιδείνωση. Επανήλθε στην επικαιρότητα, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω ένα δημοσιογραφικό όρο. Και είναι πλακωμένο στα χάπια. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε και το. Μάλιστα. Ξεκίνησε και το. Πολύ άκυρο τηλεφώνημα σε αυτή την ώρα, αλλά θα το δούμε μετά. Ξεκίνησε η εκπομπή με το τραγούδι, το οποίο ξεκίνησε με τον κύριο Τουλούμη. Βεβαίως. Και με τα χάπια τα οποία. Όλα τα χάπια είναι ίδια. Κοίτα, δύο από τα. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Ναι. Ωραία. Δύο από τα τρία χάπια τα οποία παίρνει ο Νίκος, εγώ τα ξέρω. Το τρίτο δεν ήξερα. Είναι αντιβιωτικό αυτό. Πώς το είπαμε, κάνει διαφήμιση, δεν πειράζει. Τώρα δεν αναγκάζει. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν πειράζει. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα πει ρε Νίκο ότι παίρνει αλγκοφρέν δεν είναι κακό. Εντάξει, ρε Νίκο, τώρα τι να κάνουμε, άστο. Ναι. Δεν μας πιάνει αυτό που είπε και μετά. Αυτό μας έκανε στην αρχή δουλειά και μας κράτησε. Τώρα δεν μας πιάνει. Ναι, παίρνει και Modium, εντάξει. Το Modium είναι πολύ καλό, φίλε. Είναι όντως. Έχει άμεση δράση, ωστόσο μετά μέχρι να βρει την ισορροπία σου. Σε δυσκολεύει. Είναι λίγο η διαδικασία, ναι, είναι λίγο δύσκολη. Okay. Ναι. Ναι. Και είναι καλά το δόντι. Το μεσημέρι σε κάποια φάση. Ναι. Ζεσθενόμουν, κρύωνα, πονούσε λίγο το κεφάλι μου, έφευγε. Τα έχουμε μπερδέψει όλα. Τα έχουμε κάνει όλα να πούμε στον εγκέφαλο μας μέσα. Άλλο για το δόντι, συγκεκριμένο φάρμακο που μπαίνει μέσα. Από εδώ, από εκεί, δηλαδή. Πόσες μέρες θα ακολουθήσει αυτήν την αγωγή. Μέχρι Παρασκευή να δούμε σε αποφάσεις και βλέπουμε. Προβληματισμένος ο Λεωφόρος. Να κάνουμε αυτό το οποίο έλεγε ένας πρώην ρεδιοφωνικός παραγωγός στην εκπομπή του. Μιλά στο μικρόφωνο. Έχουμε κάνει τη μισή. Έχουμε κάνει τη μισή. Ποια μισή? Απονεύρωση. Μας μένει η άλλη μισή. Ωραία εκπομπή.
η απονεύρωση με το Λάμπρο Σκόρδα. Δύο ώρες θες για να ροσκόντισε η ζούγκλα το γύρο του Τζαμπάρα. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Βάλτε να ακούσουμε, ρε φίλε, μέχρι τι 9 και να φύγουμε. Αυτά η ώρα, βάλτε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ροσκόντι. Γιάννη Ροσκόντι, χθε και άιντε, και τα λέμε αύριο πάλι. Έχουμε το 12, δεν μπορούμε. Μόνο 9. Τώρα μα τον βάλω, θα τελειώσει 9. Γι' αυτό σου λέω, βάλτε να ρίξει διάλειμμα και πάμε. Μπορεί να φάει και λίγο παραπάνω από τον Δημαρμίτα. Μια χαρά. Ξεκίνησε 12 παρατέταρτο βγήκε. Ναι. Μιλούσανε πρώτα λίγο στην αρχή για κορονοϊό και τα λοιπά. Πώς τον πέρασε ο Γιάννης Κώστας τον κορονοϊό στην Αθήνα. Λοιπόν. Και επεκταθήκανε μετά στη συνέχεια σε Άρη, σε ΠΑΟΚ, σε ΚΑΣ. Εξήγησε για το ΚΑΣ και τα λοιπά. Το Γιάννη το Κόντι, ρε φίλο, να τα ξέρει. Εντάξει, μα ο Κόντι όντως το ξέρει το ΚΑΣ. Καλός παράγων, εγώ θα πω ότι ήταν. Απλά είχε λίγο το ύφος τον χάλασε. Ήταν ένας άνθρωπος με καλές και κακές στιγμές. Θα πω εγώ, okay, όπως όλοι. Το ύφος και η έπαρση νομίζω τον χάλασε. Εντάξει, και αυτό το είχε είναι η αλήθεια. Σαν παράγοντας δεν νομίζω ήταν κακός. Ναι. Ούτε σαν γνώση της αγοράς. Κοίτα, να σου πω κάτι. Από ένα σημείο και μετά, ούτε εμένα τρέλνε, κανένα δεν τρέλνε. Αλλά ο Άρης επανήλθε στο προσκήνιο με τις κινήσεις του Κόντι. Γεγονός. Και με τις γνωριμίες του Κόντι. Γεγονός. Και με τις μεταγραφές του Κόντι. Και με τις ιστορίες του Κόντι, θα πω εγώ. Και με τις ιστορίες του Κόντι. Υπό άλλη λέξη, από τις ιστορίες. Ναι. Γιατί με τον Κόντι. Με το Λίβερπουλ και το ίδρυμα στα Μπέλγια. Το στον αέρα το από αυτό. Ναι. Τέλειο. Μπράβο. Υπέροχο. Εντάξει. Του τα τίνγκα τότε, τέταρτο συγκεκριμένο του τα τίνγκα. Κάλβο σου έχει φέρει. Όγιο εκεί με ταξίδια. Όγιο. Α, μπράβο. Με εκείνο το μαλλί το πολύ κακό μαλλί. Πραγματικά δηλαδή πάρα πολύ κακό μαλλί. Μόνο μαλλί δομένο. Μετά έρχεται εκεί και η Ερνάντεθ εκείνο ο. Ο συνταξιού. Αυτό ήταν καλό. Πρώτη φορά. Μετά τον κάνατε τέτοιο. Όχι Αναστόπουλο, πες το. Λεμονί, τον πηγαίνει και το φέρνει όλη την ώρα. Όχι, είχε έρθει μια ακόμα φορά μετά. Η άλλη μια είχε φύγει, είχε έρθει ο Λίβα, ο κύριο με τον Κλειφιτζούρι, που είχε κάτι στο μάσο με τον Πανιόνιο στην Πρεμιέρα και έφυγε. Μετά ήρθε ο κορυφαίο προπονητή στην τελευταία 15 χρόνια του Άρη, ο Ντούσαν Μπάγεβιτ. Οκ, okay, λοιπόν, ο πρίγκιπα του Νερέτβα. Ναι, Κατερίνα Στανίση, μελέτη τη Περσία. Αυτό, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, Μπουκουζίκα. Στην ηλικία Αρκάδη δεν ήρθε. Λοιπόν. Εντάξει, μετά είχε φύγει ο Μπάγεβιτ. Ποιο είχε έρθει. Μετά την Τουσκάρα. Νομίζω είχε έρθει πάλι νομίζω ο Κίκε. Ο Ερνάντεθ, ήρθε ο Ερνάντεθ. Έφυγε ο Ερνάντεθ, ήρθε ο Μαζίνιο. Ο Ιωμάρ και είπε τότε και είπε χθε ο Γιάννη ο Κόντι. Ότι είχαμε πει το Μαζίνιο να φέρει τον Τιάγκο. Καλά, χαλίμωνο, δεν θα το έλεγε. 17 χρονών, η Μπαρτσελόνα τον έδινε. Φυσικά. Τι φυσικά, γιατί τα αμφισβητείς. Όχι, δεν τα αμφισβητώ, λέω. Δεν θα το έλεγε αυτό. Λοιπόν, πού έγινε. Τι, χαλίμωνο. Γιατί δεν ήρθε τελικά. Γιατί δεν τον ήθελε ο Μαζίνιο, λέει. Δεν θέλω να πει τα παίζει ο γιο με εδώ. Γιατί πήγε κουβέντα στο Δόνι, ρε παιδί που έχει το γιο στο Παναθηναϊκό. Ναι. Κατάλαβε. Και λέει ότι δεν θα έπρεπε να τον έχει τώρα. Καλό παιδί, αλλά δεν θα έπρεπε. Ναι. Και μετά είπε ότι εμεί το Μαζίνιο είχαμε φέρει τον Τιάγκο. 17 χρονών τότε. Απλά ο Δόνης είναι ο Χρήστος Δόνης που παίζει σε αυτό το επίπεδο και ο Τιάγκο Αλκάνταρα είναι ο Τιάγκο Αλκάνταρα. 17 χρονών ήταν Νίκο όμως, δεν ήταν τώρα 20. Ναι. Okay. Γι' αυτό είναι, αυτό που λέω πριν για τις ιστορίες που είπα. Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων. Ποιος ήταν μετά, κάτσε, έφυγε ο Μαζίνιο και μετά ήρθε ο Κούπερ. Ναι. Μετά ήρθε ο Κούπερ, μετά έφυγε ο Κούπερ. Ναι. Τι βλάκα πει. Μετά έφυγε ο Κούπερ, ήρθε ο υπηρεσιακός Γιάννης Μιχαλίτσιος, στρατιώτης. Εννοείται. Λοιπόν, ή και πυροσβέστη. Ναι, δεχομένω. Σεβασμό σε Γιάννη Μιχαλίτσιο. Ναι. Κάσε με το δούμε το χρόνο. Το μαλλί έχει κάνει πολύ μεγάλο. Κάσε με το δούμε το χρόνο στην ομάδα. Κάσε με το δούμε το χρόνο στην ομάδα. Κάνει κάτι χωρίστρε έχει κάνει εδώ πέρα έτσι. Κάτσε με το δούμε το χρόνο στην ομάδα. Το ακούσαμε, ρε φίλο. Το επαναλαμβάνω. Κάτσε μετά το Μιχαλίτσιο ήταν ο Τσιόλη. Όλοι αυτοί με Κόντι ήταν. Είχα, ναι. Σόπαρε. Αυτό το οποίο συμφωνώ πολύ μαζί του περισσότερο από όλα από αυτά που τον άκουσα να λέει χθε. Είναι για τους Έλληνες προπονητές και το λέω και πολλές φορές με παρεξηγούν οι διάφοροι ότι δεν πιστεύει στον Έλληνα προπονητή και είμαι πολύ υπέρ του. Βγάζω όμως εγώ από την εξίωση τη νέα γενιά Έλληνων προπονητών που έχω δεν να δω. Δεν πιστεύει, είπε. Δεν του πιστεύει, όχι. Και εγώ είμαι μαζί του 100%. Να σου πω λέω κάτι. Κλείνει εξαιρέσεων. Να σου πω λέω κάτι. Ναι. Είναι λίγο δύο πλευρές του νομίσματος. Ναι. Εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες, οι νέοι προπονητές. Δηλαδή, ας πούμε, θεωρώ ότι ο Δόνης προπονητικά είναι καλός. Είναι πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Απλά το κακό ποιο είναι, ότι είναι τέτοιο το περιβάλλον γύρω από το ποδόσφαιρο που δεν μπορεί ο προπονητής, ο Έλληνας ειδικά που πλέον είναι και πολύ εύκολο να μάθει το τι λέγεται, τι ακούγεται, τι γράφεται για αυτόν. Έτσι. Ναι. Πλέον είναι τόσο τοξικό το περιβάλλον γύρω από το ποδόσφαιρο που δεν μπορεί ο προπονητής να μείνει ανεπηρέαστος. Πρέπει να είναι τέρας πνευματική, ας πούμε, δουλειά να έχει δουλέψει πάρα πολύ πνευματικά να για να ξένος, να το παλέψει. Λοιπόν, γιατί ο Έλληνας επηρεάζεται. Ναι, λοιπόν. Απλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον για τον Έλληνα να μην επηρεάζεται. Είτε λίγο είτε πολύ, ανάλογα το καθένα. Πάντα επηρεάζεται. Και επίσης αυτό το.
Δεν διαβάζω site και δεν ανοίγω εφημερίδες και τέτοια. Παιδιά, είναι παπάς. Όποτε το ακούτε εδώ να το λένε. Εδώ οι ξένοι το κάνουν. Ισχύει, ναι. Δεν ισχύει 200%. Εννοείται ότι διαβάζουν, εννοείται ότι ακούνε. Απλά το θέμα είναι πόσο επηρεάζονται. Αυτό λέω. Και επειδή πλέον το περιβάλλον στο ποδόσφαιρο είναι τόσο τοξικό τα τελευταία χρόνια, δεν γίνεται με τόση τοξικότητα γύρω-γύρω να μην επηρεάζονται. Καταλαβαίνετε. Δεν επηρεάζονται τόσο αυτοί οι οποίοι πιστεύουν πολύ στις ικανότητές τους και έχουν, ρε παιδί μου, ένα όνομα, ένα πρόσωπο. Ο Δόνης, ας πούμε, είναι ένα όνομα. Δεν σου λέω ότι δεν επηρεάζεται, αλλά δεν επηρεάζεται τόσο. Ο Δέλλας είναι μια άλλη τέτοια περίπτωση. Ναι, ρε φίλε, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Οι υπόλοιποι όμως δεν έχουν την προσωπικότητα. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Ωραία. Ακόμα και στο Παναθηναϊκό που τον Αδόνης και είναι και δικό του παιδί, έτσι. Ναι. Βλέπεις ότι υπήρχε διαρκώς μια αμφισβήτηση. Καταλαβες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Δόνης είναι ελεύθερος. Θα πάει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ προπονητή. Όχι. Θα πάει να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Όχι. Θα πάει να τον πάρει η ΑΕΚ. Όχι. Καταλαβες. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ακόμα και στο Παναθηναϊκό που για μένα έκανε πολύ καλή δουλειά έτσι. Δηλαδή, ξεκίνησε με τα ψέματα. Σιγά-σιγά πήγαν να κάνουν μια ομάδα κανονική. Ωραία. Τι να κάνει εδώ παραπάνω, να καταρχήσει παθιά. Κάποιες φορές έπαιξε μπάλα, κάποιες φορές δεν έπαιξε. Δεν είχε καμία τρομερή ποιότητα. Βιαστήκατε να ανανεώσετε τον Ένινγκ. Ωραία. Ο Δόνης είναι, ρε φίλε, μια χαρά προπονητής. Ναι. Απλά και αυτός, έτσι. Σου λέω προπονητικά, έχει αυτά τα θέματα του, έτσι. Όλοι τα σαν χαρακτήρα. Είναι περίεργο. Είναι κεντρικό ο Δόνης. Ναι. Okay. Ωραία. Υπάρχουν στιγμές που θολώνει. Την άλλη φορά πήγε τον άλλο και τον όρμησε γιατί κέρδισε το παιχνίδι και του έβριζε τη μάνα και το σπίτι. Θα μου πεις, είχε ακούσει 90 λεπτά, τον έβριζε ο άλλος. Okay. Η μανούλα μου. Ναι. Ωραία. Σου λέω ότι έχει αυτό κάτι σκοτάδια, δηλαδή πέφτει ένα σκοτάδι μπροστά του και χάνει την επαφή. Ένα μαύρο πέπλο. Ναι. Ωραία. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μπορώ να το καταλάβω κιόλα γιατί σου λέω είναι τόσο τοξικό το περιβάλλον. Που δεν μπορεί να μην επηρεάζεται. Πρέπει να είναι πολύ δυνατός πνευματικά ο άλλος. Ναι. Για να μην δίνει σημασία και να είναι συγκεντρωμένος μόνο στη δουλειά του. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όλοι οι Έλληνες προπονητές σε οποιοδήποτε άθλημα έχουν 200.000 ανασφάλειες. Ο Νορμάλ έχει 200.000 ανασφάλειες. Ο περίεργος έχει 1 εκατομμύριο ανασφάλειες. Κάνει πάντως ο Παναθηναϊκός πλέον μια επιλογή, η οποία εμένα μου αρέσει και θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο κάποια στιγμή και στον Άρη. Δηλαδή στην Α ή στην Β τωρινική φάση, τέλος πάντων. Okay. Μ' αρέσει αυτό το project. Δόνης για να έρθει ο άλλος τώρα που δεν έχει δουλέψει ποτέ στην πρώτη ομάδα. Δεν σου λέω ότι. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του Δόνη. Εντάξει, και στον Άρη θα τον ήθελα. Αλλά απ' την άλλη, μ' αρέσει και αυτό το project με τέτοιους νεαρούς προπονητές. Αυτού του μοντέλου του Λάτιν. Ναι. Για μένα ο Άρης θα έπρεπε να το ακολουθήσει. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν του έκατσε με τον Ζεράρ Λόπεζ που μιλούσε πέρυσι πριν έρθει ο Ένινγκ. Ο οποίος Ζεράρ Λόπεζ. Μασία και τα λοιπά. Η λεπτομέρεια βέβαια γιατί ο κόσμος το βλέπει με ένα γυμνό μάτι όπως και εμείς πολλές φορές. Για να διαλέξεις ένα προπονητή πρέπει να ξέρεις τον τρόπο που δουλεύει, το μοντέλο ποδοσφαίρου που πρεσβεύει, τι ακριβώς κάνεις προπονητής για να διαλέξεις ότι ταιριάζει. Και αυτό είναι υποστηρικτικό περιβάλλον. Υποστηρικτικό περιβάλλον. Okay. Άμα είσαι σίγουρος για αυτό που φέρνεις, ωραία, πρέπει να έχεις ένα περιβάλλον υποστηρικτικό. Και στα στραβά να το στηρίξεις, ωραία, και να έχεις μαζί του να του πεις και τα ξαναδείς φιλαράκι, εμείς θέλουμε αυτά, αυτά και αυτά, έχεις 3 χρόνια να δούμε τι θα κάνουμε. Και επειδή αυτή η εκπομπή είναι η εκπομπή που λέει αλήθειες, βέβαια. Το μεγάλο στοίχημα σε προπονητές, στους οποίους πιστεύεις και θες να τους δώσεις χρόνο, γιατί πρέπει να δώσεις και ένα χρόνο, ένα ευλόγο χρονικό διάστημα τον προπονητή για να δουλέψει, είναι όχι απλά να το στηρίξεις, να αντέξεις στην πίεση φυσικά. Που θα δημιουργηθεί από τον κόσμο αυτό λέω για περιβάλλον. Να τον φας. Αυτό λέω υποστηρικτικό περιβάλλον. Γιατί πολλές διοικήσεις λυγίζουν. Όπως είχε η Λαϊκή Δημοκρατία του Θόδωρου Ζαγοράκη την πρώτη χρονιά του Σάντος, το Go Village. Ναι. Ωραία. Είχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Τέρμα υποστηρικτικό περιβάλλον παρά την περιραίωση ατμόσφαιρα. Η διοίκηση δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον κόσμο σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις με βάση τα δικά της κριτήρια. Συμφωνώ 100%. Απλά ξέρεις πολλές φορές ότι αυτό δεν ισχύει. Πολλές φορές αυτό δεν ισχύει. Ρε, εσύ μας δίνεις πολύ πώς να τον φάμε. Λες. Λοιπόν. Φάγανε τον Δόνη στον Παναθηναϊκό. Τι να κάνει, παιδιά, άλλο Δόνη δηλαδή. Τον έφαγε ο Ρόκα. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο τον έφαγε ο Ρόκα. Τον κατάπιε. Αμάστο γιο. Χλακ, γεια σας. Δεν θα χαθεί ο Δόνη. Θα βρει ομάδα. Τώρα στην Ελλάδα το κόβω λίγο δύσκολο. Προφανώς και δεν θα χαθεί. Με το κασέ το οποίο έχει κιόλας. Είναι πολύ ακριβώς για τις ελληνικές ομάδες. Γενικότερα. Τώρα, αν εκπληρώσει το όνειρό του που είναι να δουλέψει στην Αγγλία κάποια στιγμή, αν το κάνει τώρα, αν το καταφέρει, και αν έχει γνωριμίες, τι να πω. Μακάρι. Λοιπόν, 2-3-10, 2-7 και 3-8 μετά από το break, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα, γιατί σας βλέπω πολύ ντεφορμές σήμερα γενικότερα. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές για εσάς, αλλά θα πάμε στο break σε πρώτη φάση. Μόλις γυρίσουμε, θα ασχοληθούμε με το πολύ σοβαρό θέμα της κυρίας Μαλέσκου, η οποία βρίσκεται στην επικαιρότητα. Και καλό, λοιπόν. Η Ελένη Μενεγάκη της Κρήτης που θα είναι να πάει στον Α, έκλεισε στον Α. Να σου πω λέω κάτι. Ναι. Η Ελένη Μενεγάκη από την Κρήτη είναι, πώς ξέρω. Και κάπου το διάβαζα κιόλας. Δηλαδή είναι λίγο παπά το η Ελένη Μενεγάκη. Η Ελένη Μενεγάκη από την Κρήτη είναι. Αλήθεια! Ναι. Αποκλειστικό! Τέλος πάντων. Καλό η Μαλέσιο, καλό. Καλό. Έχει κάνει που συνάδει πρώτη φορά. Καλό, καλό και τα λέει και ωραία. Και είναι εκείνη που σκύβει και. Αυτή είναι. Πω καλά, γίναμε.
Τελειώσαμε. Νέα πρόσωπα θέλει τηλεόραση, Νίκο. Νέα άφταρτα πρόσωπα. Σήμερα δεν πρόλαβα να το έχει Αντελίνα χτύπα το κουδούνι, ρε φίλε. Δεν το είδα. Λίγο το χάζεψε πριν φύγω, καλό, αλλά. Ήταν... Τι κάνει. Είναι βλάκια. Είναι τρελή αυτή, δεν είναι καλά. Είναι βλάκια. Δεν είναι καλά. Εν τω μεταξύ, αυτή πριν πάει στο αυτό το Globetrotters, πώς λεγόταν με τον Αντρέα. Δεν ήξερε κανένα. Όχι. Ήταν showbiz. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και είναι πολύ κινευριστική, θα λέγαμε. Δηλαδή, ο Χάρης Παρθακούρης απορώ. Τρελή αυτή, δεν είναι καλά, ρε. Ναι, είναι λίγο σάικο. Έχει φανεί από τότε δεν είναι καλά. Ότι το μάτι λίγο φεύγει. Ναι. Είναι λίγο Ανίτα Κίτα. Θα μπορούσε να είναι λίγο Ανίτα Κίτα, εύκολα. Νίκο, πού θα πάμε, φίλε, τώρα. Τώρα θα πάμε στο διάλειμμα και. Αν θέλει να στείλει μήνυμα, τι κάνουμε. FM και ενώ το μήνυμά σα στο 54222 με χρέωση 0,62 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, δηλαδή του φόρου προστέμενη αξία για εσά του μικρού που δεν έχετε μπει σε δικασία να ασχοληθείτε με αυτά ακόμα. Και μόλι επιστρέψουμε, οι γραμμούλε είναι εδώ ανοιχτέ και σα περιμένουν break και είμαστε και πάλι εδώ σε λίγο. Καλοκαιρινό αθλητικό Λίμπερο 107,4 θα λέγαμε. Εντάξει, δεν έχω καταλάβει ότι έχει μπει Ιούνι, σα πω την αλήθεια. Δεν νιώθω Ιούνι. Με όλα αυτά τα πράγματα. Θα φύγω τώρα ένα τριμεράκι λίγο και εμεί σαν άνθρωποι. Άντε, αρχίσαμε πάλι. Ήλιος ακόμα. Από χθε όμω κοβεί τη Sky πρόλογο να φύγει Παρασκευή. Θα φύγω Παρασκευή, το δεδομένο, άστο. Θα φύγει Παρασκευή. Παρασκευή θα φύγω. Οκ, φύγα κάτσε που τώρα περιμένουμε. Παρασκευή θα φύγω. Τι πώ θα έρθει εδώ πέρα. Κομπή κανονικά θα κάνουμε όλα καλά, τι αγχώνεσαι. Πώ θα κάνει εκπομπή. Σίγουρα θα κάνουμε κομπή. Θα φύγει βράδυ. Φυσικά και θα κάνουμε κομπή, τι αγχώνεσαι. Όλα θα γίνουν. Θα βγει από εκεί, ε. Όλα θα γίνουν, φίλε. Θα βγει από εκεί. Εκπομπή θα κάνουμε. Είπαμε εμεί να κάνουμε κομπή. Απλά θα είμαστε εδώ. Τι να κάνουμε, τριήμερο έχετε. Δηλαδή εντάξει, κάπου είπαμε. Και όπως είπα χθες, μέχρι σήμερα δεν έχω γίνει κάτι και να σωστό, αλλάξει ναι, τη σκέψη μου, ας πούμε, και να αν πω γίνει ότι... μέχρι αύριο. Δεν νομίζω, οπότε. Ούτε εγώ. Ας γίνει και εγώ θα τα βάλω κάτω και θα τα. Θα τα ισορροπήσω, ρε παιδί μου. Θα τη βρω την άκρη μου, δεν έχω πρόβλημα. 2-3 ευέλικτος γενικότερα. Το στούντιο στο Σχαλκιδική είναι έτοιμο δηλαδή. Ακριβώς. 2-3-10-2-7-3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Γεια σου, ρε Αντώνη, τι γίνεται, φίλε. Περιμένω να χαμηλώσω λίγο. Χαμηλώσω λίγο, ναι. Σε ποια πιάτσα, θέλω όταν βγαίνεις να δηλώνεις πιάτσα. Πιάτσα Καλαμαριάς, 800-300. Είσαι πάντως, δεν μένεις τέτοιο. Έχει κάποιος που πηγαίνει σε συγκεκριμένες, εσύ είσαι... Σταθερός είσαι, ναι, δεν αλλάζεις. Όπου με πάνε πάω και μετά πάω αράζω στην πιάτσα γιατί γυρνάς. Ούτε συστάσεις δεν έχει. Έτσι. Αισιόδοξα μηνύματα στην εκπομπή, δεν καταλαβαίνω. Πάντα, ναι, πραγματικά σε όλα. Δεν υπάρχει λόγο για στεναχώρια, κατάλαβα. Καλά, είναι γι' αυτό υγεία να έχουμε, φίλε, αυτό έχει σημασία. Να ρωτήσω, παιδιά, το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε να υποθέσω ότι είναι σε στίχου. Άγγελου Σικελιανού. Νίκου Καζαντζάκη που λέει και η Λέβη. Νομίζω ότι είναι ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και έχει μελοποιηθεί από τον Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Σε συνεργασία με. Μάνο Χατζηδάκη. Βεβαίως. Μπορεί να είναι. Κάνω λάθος εγώ να μην έχει. Μπει μέσα στο. Να εντρυφήσει το τραγούδι ο Μάνος ο Λοΐζος. Εντάξει, τέλος πάντων. Γιατί ο Χατζηδάκης πρώτα είχε γράψει το μια μαύρη Ford μοντέλο του 23 και μετά έγραψε ρε παιδί μου το συγκεκριμένο. Ρε τι τραγούδια ακούει ο κόσμος. Πραγματικά. Περιορίστε στην Κολοκυθόπιτα. Καλή Κολοκυθόπιτα. Να είχαμε τώρα, φίλε, όντως πω, έχω θυμίσει. Εγώ ξέρω, φίλε Αντώνη, που δεν μπορώ να καταλάβω αυτού που ακούνε αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πες. Είσαι έξω, είναι αργά. Οκ, έχεις φύγει λίγο παραπάνω. Παρέα, είσαι γελάς. Πώς μπορεί να τα ακούνε, ρε φίλε, σε κανονική κατάσταση. Αυτό είναι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ανοίγεις να βάζεις μουσική και βάζεις τέτοια μουσική. Και κάνεις κάτι ταυτόχρονα, ξέρω εγώ. Αράζεις. Είσαι στον υπολογιστή. Κάνεις λίγο δουλειά. Κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Σε πιάνει μια ιδέα. Δηλαδή. Πώς καταφέρεις να το κάνεις με αυτή τη μουσική, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι εκπληκτικό. Και υπάρχει κόσμος, όντως, που δηλαδή ακούει μόνο τέτοια μουσική. Υπάρχει κόσμος, θα το συνεχίσω αυτό του Νίκου, που οδηγάει και έχει ανοιχτά τα παράθυρα και το έχει τρέμα στα μάξι. Ρε παιδί μου, και τα μάξι ακόμα, εγώ μπορώ να τα καταλάβω. Υπάρχει ένας από τον εξωτικό, από το εξωτικό Παρίσι που κυκλοφορεί στην πόλη με ένα smart. Ναι. Το οποίο πρέπει να έχει τα ηχεία του χρόνου πιο μεγάλα από το smart. Λογικά, ναι. Περπατάει, παίρνει τη μισκή, τη λέει και τραντάζει τη μισκή από τα τραγούδια. Λέει, μιλάμε για έπος. Είναι απίστευτο πράγμα. Ναι. Και εσείς και οι δύο, λίγο εγώ στο ως πολύ μελαμψή, με τα χέρια απ' έξω και το κοιτάμε εσείς ότι... Δεν περίμενα να είναι αρία, φίλοι. Τι? Δεν περίμενα να αρέσει, φίλε. Ρατσιστικό. Δεν είναι θετική εκπομπή. Δεν είναι θετική εκπομπή. Δεν είναι θετική, όντως. Ναι. Ρε παιδιά, τι είπε χθες ο Κόντης. Α, πες μας, Νίκο, τι είπε.
Παιδιά, υπάρχει συνέντευξη στο Λαμπαουτσάρη, μπορείτε να μπείτε διαβάστε. Είπε ότι ο Ζαμπά είναι Βραζιλιάνος. Ο Ζαμπά, για το Ζαμπά, είπε ότι είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος που δεν ξέρει μπάλα. Γι' αυτό είπε ότι είναι ρωτάω, είναι Βραζιλιάνος. Δεν μπορεί να τριμπλάρει. Μα δεν μπορεί να τριμπλάρει τώρα, δηλαδή δεν μπορεί. Μόνο τρέχει. Εγώ απορώ πως όλοι οι προπονητές του ΠΑΟΚ δεν ξεκινάνε την ενδεκάδα από τον Ζαμπά. Για τραυματίες. Τραυματίες είναι άνθρωπος. Ενώ όταν δεν ήταν πετούσε. Τραυματίες. Και έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, έφυγε πίκρα μεγάλο τραυματισμό. Είναι πόλεμος εναντίον του καλού ποδοσφαίρου. Πόλεμος. Και για τον Πάμπλο Γκαρσία είπε αυτό το οποίο έχει αναλάβει και πριν κάποια χρόνια. Έτσι, ότι πρώτα ήταν να έρθει στον Άρη και τελικά κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Σκόρδας. Είναι πολύ απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είπε όχι. Ευχαριστώ. Για τον Πάμπλο Γκαρσία. Α, δεν ξέρω για τον Πάμπλο. Και για το Σπάθα είπε το 10. Το ρώτησε ο Ζαγόρας και του λέει: ποιο Σπάθα δεν πήγα στο κέντρο. Οι άλλοι δεν πήγαν στο γήπεδο, λέει. Σωστά, μα αφού ψέματα είναι! Ναι, δεν έχει άδικο. Φυσικά και δεν έχει άδικο. Εννοείται. Δεν έχει άδικο. Φυσικά. Σε ένα τέρμπι πρέπει να περάσει το κέντρο μια φορά τουλάχιστον. Σωστά. Φαντάσου, ούτε αυτό δεν μπορούσε να κάνει. Όπως ένας φίλος σας δημοσιογράφος που δουλεύει στο 24. Ναι. Είναι σε άλλο ραδιόφωνο, ο κύριος Βαζόγλου, ο οποίος ναι. Τελευταίους 4 μήνες λέει: εάν έβαζε ο Μίσης το 0-2, ενώ πέρυσι. Δεν το έβαλε, έτσι όπω τι να κάνουμε. Δεν το έβαλε. Και όπως τον έλεγε πέρυσι ο κύριος Πλιάκος, εάν έβαζε το Γιουνέστα πέρυσι, τον έλεγε εάν. 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 Ναι, αυτό όμως ευχαριστώ πολύ. Με αν δεν γίνεται, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αν δεν γίνεται τίποτα για χρονιά, με αν θα γινόταν την άλλη χρονιά. Δεν γίνεται. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αν ήταν το Παπακαλιάτη, πολύ ωραία ταινία. Και γύρω ο κύριος Αναστασιάδης που έχετε, κύριος Στέργιος. Ο Στέργιος, ναι. Αδελφός. Ναι, υπονοεί κάτι για το τελικό του 90 στο μπάσκετ. 90, κάτι εχμές για τη διαιτησία ενδεχομένως. Ναι, κάτι για 90 στο μπάσκετ. Ο Κόρφας λέει και 12 ο Πρέλεβιτς και από το πρώτο ημίχρονο και αυτά και εκείνα. Ξέρω, ρε, παιδιά. Πάλι διαιτησία έφταιγε. 30 πόντους διαφορά έληξε. Δηλαδή χαβαλέ έκανε ο Νικόλας στην ομάδα. Δεν θυμάμαι κάτι. Τι να πω. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας. Ένας είναι ο Νικόλας. Ναι, ρε φίλε. Δεν ακούω πολλούς να τον αποκαλούν έτσι. Γι' αυτό μου είχε περίεργα. Δηλαδή άλλοι το λένε Νίκ, άλλοι το λένε Γκάνγκστερ. Και άλλα προσωνύμια. Άλλοι το λένε Ντίλιγκερ. Άλλοι το λένε Ντίλιγκερ, βεβαίως. Ναι. Άλλοι το λένε Λευρωμένο Βασιλιά. Πώς? Πες το, Μωρικότα, πες το! Αλευρωμένο βασιλιά, κάποιοι. Κάποιοι το λένε Μοσχοβίτης, δεν το Κάποιοι το λένε Αλευρωμένο βασιλιά, κάποιοι. Αλευρωμένο βασιλιά. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Απλά το είχα διαβάσει και μου είχε φανεί ευφυές, αλλά οκ, okay, εντάξει. Και κάποιοι λέγανε ότι ο Νικόλας τα μεγάλα παιχνίδια ήταν απόν και όποιος κάτσει να δει τον ημιτελικό Ελλάδα-Ιουγκοσλαβία θα δει πόσο απόν ήταν. Τι απόν, αρχικά 30 και 40 δεν έβαζε. Ναι, τις χαλαρές του μέρες. Ο Νίκος δεν ήταν σε καλή κατάσταση στα Final Four, ναι. Τελικούς τέλος πάντων. Αν και με τη Μακάβη πάλι όρια έκανε, αν δεν γινόταν εκείνο το ατυχές επεισόδιο θα είχε περάσει ο Άρης. Τέλος πάντων. Ιστορία έγραψε. Ό,τι ήταν να γράψει, τώρα έγραψε ιστορία. Άλλο τίποτα. Έρχεται κανένα, θα με πεις είσαι πολύ πίσω. Είμαστε πολύ πίσω στην πιάτσα. Είσαι πολύ πίσω στην πιάτσα. Νόμιζα πως εμφανίστηκε κανένας εδώ πουθενά. Ή έστω καμιά κλίση ξεχασμένη εδώ πουθενά. Τώρα είμαι, να μετρήσω, 1, 120, 330, 440. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβεις, εχθές 12 με 3 το βράδυ, έκανα 3 ολόκληρες κούρσες φίλοι. Όχι, 11.30 με 3. Πήγα Μητροπόλεως Αριστοτέλους 11.30 και έφυγα γρηγορότατα 2 παρατέταρτο. Δηλαδή, ώστε να προλάβω να κάτσω. Γκάζει συμπλέκτησουν όλη την ώρα. Τσακ, έτσι κίνηση. Γκάζει συμπλέκτησουν όλη την ώρα. Έχω ένα βιβλίο εδώ πέρα. Το τελείωσα. 540 σελίδες. Το ξεκίνησα εκτές και σήμερα το τελείωσα. Τέλεια. Σε άνθηση το επάγγελμα του ταξί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μάλιστα. Σε άνθηση λέω το επάγγελμα του ταξί. Μάλιστα. Ναι, είναι σε άνθρωση φίλε και εντάξει, μας επιβλέπει ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι το καλό βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό παιδιά αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ετοιμάζεται να μας διαλύσει βέβαια, αλλά δεν τέλεια. Να κάνουμε. Μια χαρά. Να είσαι καλά Αντώνη μου. Επιτρέψαμε να κάνει. Γεια σας κύριε. Γεια σας, σας περιμένουμε και πάλι αύριο, να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα που είπε Νίκος Γκάλης ρε φίλε. Ω, είναι κλοπή αυτό είναι. Εσύ γιατί Στίβια Τζόγλου. Πας να τα κρίσεις ρε, είναι δυνατόν. Πας να τα κρίσεις. Όχι βέβαια, δεν είναι η μέρα για να τα κρίσουμε. Είναι η μέρα να...
να γελάμε και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί σήμερα τιμάμε το δικό μας τον Μάικλ Τζόρνταν. Κατάλαβες, γιατί ο Γκάλης για την Ελλάδα. Γιατί ρε Στίβ, το χάσες έτσι μετά. Γιατί ρε, γιατί έμπλεξε εκεί πέρα με τους καθυστερημένους. Ήρθαμε εδώ να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί μου έβαλε 50 πόντους στη Μούρη. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να το πούμε αυτό. Το φτιάξαμε αυτό, εντάξει. Μα για τις ωραίες στιγμές και το γεγονός ότι ο Ζεράς Σύλλογος σαν τον Άρη, παρόλα τα προβλήματα, είναι σε θέση να οργανώσει αυτή την εποχή. Τέλος πάντων. Αλλά επειδή ανέφερε Τζόρνταν, Γκάλ και τα λοιπά, τώρα μου είστε λίγο το. Γιατί το χάσε, ρε. Γιατί. Στη βάρα, ρε φίλε. Στη βάρα. Ο Θεός συγχωρεί ως τίποτε. Αυτά είναι πολύ, πολύ γνωστή χιλιοπομένα. Συνεχίζουμε καλοκαιρινή διάθεση εδώ μεταξύ. 2-3-10. Τρίμερο έχετε, Νίκο μου. 2-8-7 και 3 οπτάρια. Τρίμερο Αγίου Πνεύματος. Θα ξεκινήσετε τις παραλίες. Εμείς σας προετοιμάζουμε για αυτές τις συνθήκες. Τρεις ημέρα, μα φύγουμε Παρασκευή μεσημέρι. Τρομερά. Συμφωνείς. Πόσο? Παρασκευή μεσημέρι, μα φύγουμε μετά τον οδοντίατρο, είμαστε σούπερ. Τρεις ημισαήμερο. Το στούντιο στη Χαλκιδική κομπλέ. Όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Έχουμε βάλει αποθήκες εκεί πέρα τα πάντα όλα. Ναι, ρε, κανονικά. Εννοείται. Πήρα μια μικρή κονσόλα, αλλά τα έχω φτιάξει όλα. Και ποιο είναι 7,5-9 εδώ πέρα. Τα κανονίσουμε αυτά, δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι προβλήματα αυτά, Νίκο. Α, αυτά τακτοποιούνται δηλαδή. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση. Αν υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται. Όλα θα γίνουν. Μην άγχεσαι. Μην πάρει καμιά μαγλή και μην πει κάτι μέχρι τι 9. Εντάξει, αυτό είναι η έσχατη λύση. Όχι, δεν είναι η έσχατη λύση, δεν υπάρχει ω λύση. Είναι η έσχατη λύση. Αυτό δεν υπάρχει ω λύση. Λοιπόν, 2-3-10-2-7 και 3 οκτάρια. Έχουμε φίλο. Θα πάμε να τον πάρουμε αμέσω. Γεια σα. Καλησπέρα σας. Μου είπε έχω άδεια τώρα. Καθόμαστε. Α, τώρα δεν είπες ότι είχαμε άδεια κάπου στα κοντά. Ή όχι. Όχι, δεν είχα άδεια. Άλλος στην κατζής μου το είπε, λάθος δικό μου. Ακόμα. Άδεια είχα το Μάρτιο. Ναι. Μην μπερδεύεσαι. Οκ. Okay. Απλώς έχουμε ρεπό Σαββατοκύριακα, τώρα κολλήσαμε και ένα τέτοιο, είχαμε κάτι δουλειές να κάνουμε σήμερα και λέω ευκαιρία. Θα πας εσύ για μπάνιο στο Σαββατοκύριακο? Εγώ τη θάλασσα την έχω απέναντι. Σωστό για αυτό. Σάββατο. Είναι πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα, εντάξει. Έχουμε λίγο την ησυχία μας, δεν είναι την πολικός μία όπως το στην Περαία. Δεν είναι θέμα πολικός μία. Περπατάς, πας, λες που... Να, εντάξει, είναι διαφορετικά. Βγάζε καλά τρίτο πόδι μετά. Καλά, εντάξει. Ναι, δηλαδή. Εννοείται. Μπήκαμε πέντε δάχτυλα. Τι κάνετε άλλο? Καλά είμαστε. Καλά. Προετοιμαζόμαστε για το τρίμερο. Για το τρίμερο, ναι, γιορτάζεται κιόλας. Κάποιοι θα πει. Αύριο τώρα διαβάζω για τον άλλο τον Νίκο τώρα, όχι Μοσχοβίτη, το Μοσχοβίτη, ναι, Μοσχοβίτη. Όχι Κόρφας. Ναι, όχι Κόρφας, όχι... Ένας Κόρφας. Δεν ξέρω, Μουλάω Μέροβης, πώς τα έλεγαν σήμερα τα παιδιά εκεί, ο Στέργιος και οι άλλοι. Μπορεί. Και άστα να πάνε. Άστα να πάνε εκεί πέρα. Και οι δύο ομάδες είναι πικρές ιστορίες. Μια χαρά θα είναι και δύο ομάδες. Μια χαρά θα είναι και δύο ομάδες αν κουνηθούν λίγο τώρα. Θα έρθουν λεφτά. Α, μακάρι να έρθουν. Μακάρι να έρθουν για να ανεβούν λίγο, γιατί τουλάχιστον να δούμε και καμιά χαρά από εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να μιλήσουν και οι επόμενοι και θα τα πούμε. Γεια σας κύριε, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λίγο το Σάββατο θα είναι στο γήπεδο, λες, και θα πάει στο γήπεδο να σκάψει. Καλησπέρα το Κλειάνης Βικελίδης και τα λοιπά. Τριάσαμε. Εδώ είμαστε. Ναι. Αυτό το Σάββατο, είναι Σάββατο, θα φύγω στα γρήγορα, σου φέρνω ένα φανελάκι, θα αλλάξει το δρομένο και θα έχει ζέστη. Δεν παλέψτε, 7,5 ώρα παίζει το Σάββατο. 9,5. Δεν το χάνω αυτό, φίλε. Δεν το χάνω. 9,5 ώρα το βράδυ. Αντίστροφα μετράω, δεν περνάνε οι ώρες. Α, Σάββατο παίζει εσύ. Νόμιζα Κυριακή ήταν όλα. Σάββατο. Όχι. Κυριακή είναι τα υπόλοιπα. Okay. Την άλλη εβδομάδα παίζω Κυριακή, 9,5 ώρα με τον Ολυμπιακό. Ω, ματσάρα. Σε Γιώργιο Καραϊσκάκη. Και εσύ παίζει Σάββατο, νομίζω.
Με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω πως έχεις δίκιο. Ναι. Θαρώ. Ναι, η Νόβα σπάει δύο μέρες, ρε φίλε. Φυσιολογικό είναι. Θαρώ πως έχεις δίκιο. Το σπάει δύο μέρες. Το Άρη Σπάκο πότε είναι. Είναι τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή στο φινάλε του πρώτου γύρου του playoff είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε ακόμα. Σε το πρόγραμμα βγήκε μόνο για τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Στην Premier League βγάζουν πρόγραμμα Ιούνιο για τον Μάιο προς Ιούνιο για τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εμείς εδώ πέρα για τα playoff βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα πρόγραμμα τριών αγωνιστικών. Και όχι και των 10. Μη θυμηθούμε τώρα άλλα καλοκαίρια για που ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί αλλιώς είμαστε τέρατο οργάνωσης. Ναι, ναι. Που ξεκινάει το πρωτάθλημα Αύγουστο και βγάζουμε το πρόγραμμα μια εβδομάδα πριν. Α, σήμερα είναι τώρα. Έτσι λένε αυτοί. Εντάξει. Γι' αυτό όπως έλεγε χθες ο Γιάννης ο Κόντης, ποιος θα χτεπαιδεί στην Ελλάδα σε αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, μια χαρά χρήματα έχουν όλοι. Ποιος? Ή ποιος, αυτοί που επενδύουν. Δεν κατάλαβα. Τώρα μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο σαν μέγεθος. Τι μεγαλύτερο σαν μέγεθος δηλαδή. Τι είναι, από το εξωτερικό. Έλεγε το μεταξύ χθες, λέει κάποιοι θα πάνε. Αφού άνθρωπο το Γιάννη Κόντι που θα μπορούσε να φέρει τέτοιους ανθρώπους, έφυγαν από το ποδόσφαιρο. Ποιος θα τους φέρει. Είπε ότι προσπάθησε. Είπε ότι προσπάθησε. Και γιατί δεν κάθισε. Ήταν το περιβάλλον τέτοιο. Είπε ότι δεν με επέτρεψαν. Είπε ότι δεν τον άφησαν κάποιοι. Ότι α πούμε πήγε να φέρει λέει, τον Μπλα ή τον Γκλάουρε, α πούμε, και του παίρνουν ας πούμε, τηλέφωνο διάφοροι και του λέγανε πα εκεί, αυτοί εκεί πέραν απαταιώνε και τέτοια και μην δίνει τα λεφτά σου κτλ. Αυτά να ξέρει να σου πω κάτι, εγώ δεν ξέρω λέει αλήθεια ή όχι. Εντάξει, είναι η θέση του. Αυτά είναι πιθανά σαν σενάριο το να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά. Δεν διαφωνώ. Προκειμένου κάποιοι άλλοι να θέλουν ενδεχομένως να ελέγξουν μια κατάσταση. Εντάξει, οκ. Ενδεχομένως προϋποθέσεις θα πει. Ενδεχομένως προϋποθέσεις, όπως θα λέει και μια ψυχή, ναι, αλλά σου λέω, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις το γεγονός ότι έχει κάνει καλές ομάδες ο Κόντι στον Άρη. Όχι, δεν σου είπα. Και έχει φέρει καλούς παίχτες. Τον θεωρώ μια χαρά παράγοντα, απλά από ένα σημείο και μετά η έπαρση του και το ύφος ήταν αυτό που τον έκανε να. Να τη δει αλλιώς τη δουλειά και επίσης όταν και σε ένα μαγαζί που δεν είχε λεφτά έτσι. Δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι ότι είχε κανέναν ιδιοκτήτη από πίσω που έχουνε. Η έπαρξη γενικά είναι κακό πράγμα. Ναι, αυτό σου λέω. Σε όλες τις δουλειές. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Όσα και αν έχεις καταφέρει και αν έχεις πετύχει, μπορεί μέχρι ένα σημείο να είναι και δικαιολογημένη. Mm-hmm. Να σου το πω έτσι. Αλλά εγώ ας πούμε θα σου πω από προσωπική μου εμπειρία έτσι. Ο Χαριστέας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του. Mm-hmm. Εντάξει, θα μπορούσε να μπαίνει σε ένα δωμάτιο και να έχει ένα ύφος ας πούμε χιλίων καρδιναλίων. Ναι. Δεν το έχει. Δεν είναι αλφα mail δηλαδή. Όχι, δηλαδή σου πω δεν είναι αλφα mail. Άλλο αλφα mail και άλλο το να έχεις έπαρξη. Ναι. Εντάξει, δεν την έχει την έπαρξη. Εντάξει, χωρίς ας πούμε τώρα εντάξει, να θέλω να... Μπω σε διαδικασία σύγκρισης. Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασία σύγκρισης ας πούμε. Ο Διαμαντόπουλος που ήταν στον Άρη πριν ας πούμε, έχει έπαρξη, ναι. Είχε. Έχει, ναι. Έχει. Πρόσεξε, δεν την είχε μόνιμα. Ήτανε φάσεις που την είχε, ήτανε φάσεις που δεν την είχε. Ναι, είναι, και αυτό είναι στο πλαίσιο το οποίο σου έλεγα πριν για τους Έλληνες προπονητές. Ναι, ο Κόντις είχε, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά. Ναι, είχε και αυτός. Έτσι. Είναι στο πλαίσιο αυτό που σου έλεγα και πριν. Ότι όταν νιώθει δυνατός έχει έπαρση, όταν νιώθει ανασφαλής είναι πιο. Όχι ο Κόντις, γενικά έτσι. Όχι ο Κόντις, ρε. Και όχι οι Διαμαντόπουλοι. Παράγονται οι άνθρωποι των ομάδων και δεν συμμαζεύονται. Όλο αυτό. Και οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές. Και λειτουργούν έτσι. Γιατί όπως είπα και το ξαναλέω. Το κλίμα όλο γύρω από το ποδόσφαιρο γενικότερα είναι τόσο τοξικό και είναι τόσες πολλές πλέον. Πώς να το πω, είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα σε social media, σε site, σε σχόλια, σε ρεπορτάζ, σε άρθρα, σε. Που δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην το δίνει σημασία ο άλλος. Πρέπει, σου λέω, να είναι πολύ δυνατός και να μην τον επηρεάζει. Και ειδικά όταν τον παίρνει από κάτω, όταν ένας. Προπονητής δεν πάει καλή ομάδα, ένας προσφέστης δεν παίζει καλά, ένας παράγοντας ξέρω εγώ την ομάδα του στραβώνει, οι επιλογές του δεν βγαίνουν και όλα αυτά. Ναι. Αυτό και σου λέω ότι για τον Κόντι που λες, δεν ήταν ότι είχε κανέναν χωσάδα από πίσω επενδυτή που έχουν χρήματα και έκανε λάθη. Έτσι. Πήγαινε μέχρι ένα σημείο, μετά βέβαια έφυγε από το σημείο και γι' αυτό παγώθηκε. Οικονομικά θέλω να πω. Καλά, ναι. Ναι. Με καρυπή θα έκανε ρόδι δούμε, πιστεύω. Και αυτό είναι πρόταση. Τον είπε ότι βρίσκονται συχνά στο κολλάκι και πίνουν καφέ, γιατί εκεί πέρα λένε τα γραφεία του Καρυπίδη. Δεν μιλούν για Άρη. Αλλά. Οι γυναίκες, σίγουρα. Δεν είπε για ποιο πράγμα. Μιλάνε για το εμπόριο, για την Κίνα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Οκ. Μαζεύονται κάποιοι φίλοι. Θα πούνε για γυναίκες, δεν κατάλαβα κακό. Ο Καρυπίδης είναι παντρεμένος. Φίλε, δεν σου λέω ότι τι έκανα με εκείνη και την άλλη. Μπορεί να γίνει κουβέντα στο χαβάλε πάνω. Κολονάκι είναι, Νίκο. Κολονάκι. Πα κολονάκι και καφέ, δεν ξέρω πώ είναι. Σωστό, αλήθεια. Α, πώ για. Σωστό. Δεν έχουμε πατήσει. Κυκλοφόρα λίγο εκείνη την ανηφόρα για την κυκλοφορά, δει τι γίνεται. Έχω πάει γλυφάδα όμως.
Άλλη κατάσταση. Και εκεί είναι, παιδί μου. Ναι. Το κολονάκι είναι κολονάκι. Το κολονάκι, οκ. Είναι, είναι μια άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο. Ναι. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Έχει και λεκέ το κολονάκι πολύ, ε. Αλλά έχει κολονάκι ό,τι και Αθηναίο. Έτσι να τα λέμε όλα. Εντάξει. Έχει και, έχει και πολεκέ, έχει φουλ. Τώρα που λέω λεκέ. Λοιπόν, για να πριν κλείσουμε. Ναι. Ή το Σάββατο μεσημέρι την Κυριακή. Το Σάββατο. Ναι. Γύρω στις 2 η ώρα, 2.30. Κάτι έκανα στον υπολογιστή, ξεμπερδεύω. Ανοίγω λίγο τηλεόραση, κάνω μια γύρα. Βλέπω σε κάποια φάση στο Star ένα πλάνο με drone από μια ωραία παραλία. Εσύ, τι είναι αυτό, πατάω το τέτοιο. Life is a beach, Spain versus Portugal. Εσύ, τι είναι αυτό, ελληνικό, είναι ξένο. Τέλος πάντων, το παρακολουθώ, το βλέπω τώρα γιατί είχε κάτι ωραία πλάνα από κάτι παραλίας. Φίλε, και εμφανίζονται. Τρεις υπερλεκέδες Αθηναίοι, ο ένας με μαλλί Γιάννη Χαρούλη, λίγο πιο μεγάλος από μένα. Ένας άλλος ο οποίος και λίγο κούτσενε κιόλας ο άνθρωπος. Ωραία, κάποιο θέμα πρέπει να έχει με το πόδι του. Και ένας ακόμα, ξέρεις, από αυτούς τους ψηλούς με τα τατουάζ και με το μαγιό μέχρι το. Να φαίνεται σχεδόν όλος ο λοκό ο πίσω σε αυτά τα φωτιά. Έλα, σταμάτα. Ωραία. Και αυτοί τώρα τι έχουν κάνει και έχουν πουλήσει, ρε φίλε. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Κάνανε τώρα αυτοί, ποιος είχε λεφτά, ποιος μπαμπάς είχε λεφτά. Αυτοί είχαν λεφτά, δεν ξέρω τι κάνανε. Μάλλον μπαμπάς. Πήγανε και φτιάξανε ένα σκηνικό και βαθμολογούν ευρωπαϊκές παραλίες. Και είχαν πάει στην Ισπανία, συγκεκριμένα εγώ το άνοιξα στην Μπαρσελονέτα και τις βαθμολογούσαν με βάση τα νερά, τον κόσμο, το vibe. Την άμμο. Το vibe, ακούς λίγο, σας παρακαλώ. Τι vibe έχει παραλία, ρε παιδί μου. Και μετά φύγαμε, πήγαμε προς τα πάνω στον Μπιλμπάο, πήγαμε σαν Σεμπάστιαν κάπου και δεν συμμαζεύεται. Κάφησα και το είδα, ειλικρινά κάφησα και το είδα. Και λέω, ρε φίλε, δες τώρα αυτοί εδώ, το κάνω όλο αυτό το πράγμα. Πήγανε στο Στάρ, είχαν έναν πιλότο, ξέρω εγώ, το είδαν στο Στάρ και είπανε, ωραίο αυτό, ρε, σειρά, το κάνουμε. Ναι. Και τώρα νομίζω το επόμενο επεισόδιο, το οποίο αν καταφέρω το δω, θα είναι στην Πορτογαλία. Α, το δω. Και το μεταξύ καθόμουν και το όλπα και σε όλο τέτοιο έβριζα. Και μου λέει το πίσω, ρε εσύ μου λέει, αφού δεν σε αρέσει, αφού βρίζεις, γιατί δεν το αλλάζεις. Και λέω, γιατί δεν μπορώ, με έχουν εκνευρίσει. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ. Γιατί σκέφτομαι πώς λειτουργεί όλο το σκηνικό, καταλαβες. Και φυσικά του καλούσα και στο Instagram, Life is a Beach TV. Oh, μη χάσεις, Νίκο, δηλαδή. Και να σου πω και ένα άλλο guilty pleasure που έχω. Να παραδεχτώ εδώ στον κόσμο, τώρα που είμαστε μεταξύ μας. Just a two of us, φίλε. Guilty pleasure. Το παραδέχομαι. Όχι. Το παραδέχομαι, είναι guilty pleasure. Έχω παρακολουθήσει τρεις εκπομπές μέχρι τώρα. Και μάλιστα το Σάββατο που ήμουν σπίτι. Περίμενα να πάει και 10 η ώρα να το βάλω. Αλήθεια. Όχι. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Με εξαιρετικό παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη. Πολύ υψηλό επίπεδο παρουσιαστή, πραγματικά. Ρίχνει στο επίπεδο. Εξαιρετικό. Πολύ ωραίο το κόνσεπτ τη εκπομπή. Πολύ ωραία οι κριτέ. Κάτι διαφορετικό στην ελληνική τηλεόραση του Just the Two of Us. Ρίχνει στο επίπεδο. Και έχει και Κόνη μεταξά που είμαι υπερ φαν τη Κόνη. Κόνη, ναι, οκ. Okay. Κόνη είσαι κανόνι, κανονικό. Δηλαδή. Κόνη είσαι κανόνι. Κόνη είναι κανόνι, κανονικό. Παρότι είναι μικρή, ναι. Το μας. Πολύ καλό είναι ο ψυχοκλώνης. Και ένα άλλο νομίζω είχε κάτι. Εξαιρετικός. Κοκλώνης Media. Το οποίο βίντεο για την μεταξύ, το βίντεο κλιπ είναι. Σαν το Λίνι. Είναι, ναι, είναι για μήνυση όμως γενικότερα. Γενικό κοκλώνης, σε παρακαλώ. Είναι γενικότερα για μήνυση. Βαμμένο εκεί πέρα, όλη δική του. Μια χαρά. Τα μπαλέρα του Τόνι Κονταξάκη. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Τι είμαστε, ό,τι να είναι. Πολύ καλό Justin το βάζει, βάλω στη ζωή σου. Γιατί το κάνανε. Δεν ξέρω πραγματικά, πραγματικά δεν. Άρα στοίχημα τα χαρά. Ξέρω εγώ, τι να πω. Μην βλέπεις ότι το παίζω ποιοτικός και τέτοια. Έχω κι εγώ κάτι ένοχες απολαύσεις. Σαν τον Justin το βάζει για παράδειγμα. Είναι ρε παιδί μου, να το παρομοιάσω με το ότι μ' αρέσει να τρώω σε καλά μέρη, αλλά θέλω και την καντίνα. Ναι, ρε παιδί μου, κοίτα, σου πω κάτι. Εγώ δεν είναι ότι ήξερα πότε το έχει, ήμουν σε αυτοχώρη ένα Σαββατοκύριακο. Ναι. Και μου λέει, μάνα μου, βάλε να δούμε αυτό. Ναι. Ωραία. Το βλέπουμε και κάνουμε χαβαλέ. Ναι. Το κοροϊδεύαμε, ρε παιδί μου. Και είχε ένα ενδιαφέρον. Αλλά περνούσε η ώρα, δηλαδή το είδε. Δηλαδή δεν έφυγε στο κινητό μου, που άλλαξε το, ξέρω εγώ. Και αυτό το βλέπαμε, κάνουμε χαβαλέ. Και ναι. Μετά το άλλο Σάββατο που ήμουν σπίτι με την καλεωρία, σου λέω, βάλε λίγο το δούμε έτσι, το χαβαλέ πάλι. Και πάλι κοροϊδεύαμε, αλλά το βλέπαμε. Γεια σου, Χριστίνα. Χριστινάκη. Για πες. Κλαούντιο. Μαρία. Τι πήγες να πεις. Μαρία. Μαρία, Μαρία αξίζει, ας πούμε, Μαρία... για να το δεις. Ναι, η Μαρία, το μεταξύ, στα πρώτα επεισόδια που, εντάξει, θέλαμε και λίγο παραπάνω να μας δει και κάποιος παραπάνω, όχι μόνο για τη δουλειά που κάνουμε. Ναι. Είχε εμφανιστεί με ένα άσπρο φόρουμ σε κάποια φάση. Δηλαδή, πραγματικά θα έσκαγε εδώ πέρα όλο αυτό. Ήταν λίγο ακόμα στην κάμερα, άμα καθόταν. Μόνο με έτσι είναι, Ελληνίκο. Όχι, τελευταία το έχει κόψει λίγο. Και δεν χαρίζει, δηλαδή το δίνει. Μπράβο του, σου ναι, την έβλεπα σε μια συνέντευξη που έλεγε ότι. Κοιμάδη κάτι τη είπε για αυτό το φόρεμα. Ναι.
Και λέει με τη μάνα μου να βρίσκουμε, δεν συζητάμε αυτά, αλλά λέει και τη σύμμαν, δεν ξέρει, τι ωραία μπορεί να τα πήρε, φίλο, το θέλει. Βρε κορίτσι μου, θα στο έλεγα και εγώ, να είδα που τα λέγανε. Και εσύ λίγο ξέφυγε, τη είπε, ξέρει έτσι. Το μαχαίρι, δηλαδή, αργά πονούσε, έμπαινε. Ναι. Δεν σε το βάζει, παιδιά, πολύ καλό. Πραγματικά, ναι. Τσιχλοτηλεόραση ελληνική. Τα πρώτα 12 εισαγόμενα κρούσματα. Ναι. Εισάγουμε και κρούσματα πλέον. Εντάξει, το έχω. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, Νικό. Η Ευλαμπία. Ανοίξαν τώρα τα σύνορα. Θα είναι κάτι που θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Το θέμα είναι να τα βρίσκουμε τα κρούσματα. Να μην τα αφήνουμε να μπαίνουν μέσα. Ή τέλος πάντων να. Τι. Ναι, γι' αυτό σου λέω: Τζάστε το, βαντίδικο ο κλόνο χίλιε φορέ, ρε φίλε. Όλα γραμμένα. Ακόμα και το γέλιο που κάνει γραμμένο είναι, αλλά δεν έχει ενδιαφέρον. Κι άντε εγώ. Περνά ευχάριστα. Κι άντε εγώ σου λέω: αυτό τι κάνει την εκπομπή, έτσι, και μιλάμε για τον Γιώργο Λιάγκα. Τίποτα, ιδέα, δεν μπορώ να βλέπω. Ναι, αυτοί εκεί πέρα γιατί πάνε. Τίποτα, ρε. Τι τους, βασικά, πόσου πείθουν και πηγαίνουν. Δηλαδή τώρα έχει πάει πριν ένα μπάρμπα, ταλαιπωρημένο σίγουρα με χολυστερίνη, ζάχαρο. Μπορεί να έχει κανένα βηματοδότη και έχουν πάει το. Άρα, εδώ τώρα κατάσταση. Δε αυτό το πράγμα τώρα δηλαδή. Είναι τουριστικό. Νίκο, τι ακολουθεί μετά, πες μας την εποχή. Λοιπόν, μετά το break, στο οποίο θα πάμε σε λίγο, γιατί έφτασε στο τέλος αυτή η εκπομπή ποιήμα, θα λέγαμε. Δεν είναι εικόνη εκεί πέρα να παίζει μέχρι τις 9 να τελειώνουμε. Βάλω τον εσύ μετά. Λες. Έχει βγάλει και με τη Ζαρίφη. Αυτό σου λέω και ένα άλλο έκανε. Το έχει τώρα, το πέταξε τώρα συνέχεια. Πιο πρόσφατο έκανε. Νίκο, ο κλόνο κατεγράφει Ζαρίφη. Ποιο όμω. Καίγομαι. Τώρα θα το βάλω, δηλαδή δεν γίνεται να μην το βάλω τώρα. Εντάξει, και αυτό είναι βίντεο, υπερπαραγωγή. Έχει άλογα εδώ πέρα, βλέπω. Ναι, ρε. Το καίγομαι. Μήπως είναι και δική τους παραγωγή. Η μελωδία είναι καλή. Μισό εκατομμύριο views έχει. Γεια σου ρε Νικόλα. Άντε ρε κουβλοντάρια. Περακλή. Γεια σου ρε Νικόλα. Λοιπόν, υπό το... Κάψου Νικόλα. Υπό τον πρώτο να ακούω πραγματικά δηλαδή. Να αρχίσαι να πονάει και το δικό μου το δόντι. Νικό, τι ακολουθεί μετά δεν είπες το λαό. Κατερινούλα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 24. Έτσι, μπράβο. Ο Νίκος επιτελάρχης Μοσχοβίτης. Πολύ σωστά. Και το επιτελείο του μέχρι τις 9 παρέα. Εδώ πέρα έχει και αγωνιστικά να πούνε τώρα. Πλησιάζει τον τέρμα τον Ολυμπιακό. Νεκρά τα βλέπω τα πράγματα. Κυριακή έχει μάθει, Νίκο. Χάσε ρε Νίκο. Σαν τέτοια σου, εσύ, να! Δεν σε νοιάζει τίποτα. Παρασκευή μεσημεράκι. Αλλά τέτοιο. Αριβεντέρτσι. ΠΑΟΚ TV 7.99, μια χαρά. 7.99 παραπάνω. Καναδεκάρικο θα είναι. Εκεί δεν είναι ντέρμπι. Όχι. Ναι. Σαν ντέρμπι κάτσε, όχι. Αφού. Αυτά είναι 9 σαν ντέρμπι. Ναι, οκ. 5.99, όχι 4.99. 5.99 ήταν στα κανονικά και μετά. 7.99 σαν ντέρμπι. Αν σου πω και λέω κάτι. Τόσο καιρό κλειστή είμαστε, ρε φίλε. Βάρα ένα δεκάρικο. Τι να κάνω, πάω Ολυμπιακό παίζει. Άμα δηλαδή δεν πρέπει να τσιμπήσει λίγο τώρα, σιγά τα 2 ευρώ. Τσίμπα το λίγο. Α τι άπλε. Θα γίνει μαδο στα γήπεδα με του δημοσιογράφου, φίλε. Μετά τρίμπε του 30 δημοσιογράφου. Εμάς μας είπαν ότι. Τώρα δεν ξέρω, πάω καν έβγαλε σχετικό. Έβγαλε. Έβγαλε. Και για να τα πάρει, λέει μάσκα και. Μάσκα και κάτι, μας είπαν. Θα γελάσω πολύ. Ναι, εγώ το μεταξύ του. Δεν είναι να έχω κάποιο να βγάλει φωτογραφίε στην κυρία. Για πες. Εγώ το μεταξύ του λέω, ρε παιδί μου, γιατί έχω μίλησει με έναν άνθρωπο την πέτρα, λέω να σου πω, λέω κάτι. Εγώ τη μάσκα αντιβάλλω, θα μπω, αλλά μετά πρέπει να κάνω μετά στο ραδιόφωνο. Γιατί τη μάσκα να τη φοράς, υποτίθεται εκεί. Δεν το διευκρίνησαν ότι δεν όχι, πρέπει όταν να τη φορά. Παίρνει τα χαρτιά τη διαπίστευση, α πούμε, κάπως έτσι καταλαβαίνω. Εκεί κάτω συνήθω θα τα έχουν. Και θερμομέτρηση κανονικά θα γελάσουν πάρα πολύ, πιστεύω. Σάββατο δηλαδή. Θα είχα βαλέ. Δηλαδή κάτι μορφέ, όπω ένα καλό φίλο και συνάδελφο που ανέβασε στο social media φωτογραφία του με μάσκα. Ένα story που δεν ξέρω αν το είδε. Όχι. Ο Μουρελίζ. Α, καλά, εντάξει, ρε φιλέ. Αφού δεν είσαι στο γήπεδο όμως. Ναι, το οποίο η μάσκα. Παρότι και αυτό δεν θα έχει να κάνει δουλειά στο γήπεδο. Όπως και πολλοί άλλοι συναδέλφοι που πάνε στα γήπεδα τάχα για δουλειά. Το οποίο η μάσκα του Μωρελίτου πέφτει μικρή. Γιατί δηλαδή έβγαινε το πηγούνι από κάτω. Δεν ξέρω ποιο, αν την έβαλε με λάθος τρόπο ή αν το έπεφτε μικρή η μάσκα. Ήταν η Μινιόν, ας πούμε. Δηλαδή και έβγαινε το μουζί από κάτω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 24 μέχρι τι 9. Άντε, αγόρι μου, τα λέμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.